δήμαρχη αλλά και τη δημοτική αρχή. Ναι, νομίζω ότι η γρήγορη κινητοποίηση έσωσε εδώ την κατάσταση, εδώ που βρισκόμαστε, δηλαδή στο προφήτη Ηλία δυτικά από τη Ρόκα. Περιορίστηκε έγκαιρα η αιστεία της φωτιάς. Ήταν δραστική η επέμβαση των εναέριων μέσων, τα οποία έπαιρναν νερό από τις δεξαμενές μας, οι οποίες είναι ακριβώς δίπλα και βλέπει κανείς πως κάποια πράγματα που μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι είναι λεπτομέρειες, μπορεί να κάνουν τελικά τη διαφορά. Δηλαδή υπήρχε η δυνατότητα να κάνουν ρήψεις τα εναέρια μέσα, τα ελικόπτερα, εδώ σχεδόν ένα πεντάλεπτο. Και αυτό είναι που έλεγξε την κατάσταση. Από εκεί και πέρα βεβαίως χρειάστηκε να επιχειρήσουν και τα πεζοπόρα τμήματα, οι πυροσβέστες και οι δασοπυροσβέστες, οι οποίοι επικουρούνται από τα δικά μας τα τεχνικά μέσα. Εκτός δηλαδή από την υδροφόρα είχαμε και τα τεχνικά μέσα, τα οποία τώρα ακόμα επιχειρούν και φτιάχνουν ζώνες ανάσχεσης. Υπάρχει κίνδυνος πάντα και θέλει πάρα πολύ επιτήρηση από αναζωπυρώσεις λόγω και του δυνατού ανέμου. Και αυτό το είδαμε και επί τόπου βρισκόμενοι εκεί, που χρειάστηκε να επιχειρήσουμε σε σημεία τα οποία φαινόταν ότι έχουν ελεγχθεί και όμως ανά πάσα στιγμή είχαμε αναζωπυρώσεις. Τώρα είμαστε σε μία ύφεση και εφόσον η επιτήρηση που απαιτείται αποδώσει σε συνδυασμό με την κατασκευή της δημιουργία της ζώνης ανάσχεσης η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι θα έχει λήξει αυτό η μικρή περιπέτεια εδώ στον προφήτη Ηλία. Ευχαριστούμε πολύ.